Παμιμίκων ή από το περιβάλλον του, αν δεν κάνω λάθος, που ήδη δίνει το σήμα τι πρόκειται να ακολουθήσει στη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Θέλω να σας πω, Έλλη και Αντώνη, ότι ο τίτλος αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι ότι άρχισαν να βγαίνουν τα μαχαίρια στη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα λοιπόν με το περιβάλλον του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο στόχος από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ήταν να υπάρξει μια στροφή στον κεντρό χώρο, μια στροφή στο κέντρο. Εξέφρασε σε τουλάχιστον δύο εκτελεστικές γραμματείες την αντίθεσή του για την εκστρατεία φόβου, της οποίας εμπνευστής, σύμφωνα πάντα με το περιβάλλον του κυρίου Παπαμιμίκου, ήταν εκφραστής και εμπνευστής ήταν ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο εμπνευστής αυτής της εκστρατείας του φόβου. Ενώ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, από την πλευρά του Ανδρέα Παπαμιμίκου, πόρτα-πόρτα κυνηγήθηκε η ψήφος και όλες οι προεκλογικές ομιλίες και όλη η προεκλογική εκστρατεία οργανώθηκε με αρτιότητα. Μάλιστα. Βγήκαν τα μαχαίρια. Ήδη ο Αντώνης Σαμαράς αυτή τη στιγμή έχει καλέσει στο γραφείο του, εδώ στα γραφεία της Συγκρού, στον τρίτο όροφο, τον Ανδρέα Παπαμιμίκου. Καλά, κύριε, ευχαριστώ πολύ, Μάρθα Λεκάτου. Γιατί γελάτε, κύριε Κεφαλογιάννη? Ο κύριος Λαζαρίδης είναι εκ δεξιών του κυρίου Σαμαρά, ο σημαντικότερος συνεργάτης του. Δηλώσεις πρωθυπουργών, δηλώσεις υπουργών, δηλώσεις αρχηγών. Καλά, μην γελάτε και μην ειρωνεύεστε το ρεπορτάζ και την είδηση. Μετά το διευρύναμε και είπαμε να συζητούμε και διαρροές, ας πούμε, πρωθυπουργών, πέρα από τις δηλώσεις. Ναι, δεν είναι έτσι. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Ο κύριος Λαζαρίδης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι κύκλοι που περιγράφει το ρεπορτάζ είναι ανάξιες. Δεν είναι κύκλοι. Δεν είναι κύκλοι. Για τον κύριο Παπαμιμίκο. Όχι, είναι προκλητικό για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, δημοκρίτηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προσβλητικό. Θέλω να δεις αυτή την εικόνα. Παρακαλώ να πάμε στην ΕΡΤ. Και θα ήθελα και το σχόλιο του κυρίου Παπά σε αυτό στην πορεία, επειδή ζήτησε διευκρίνηση. Έχουμε λοιπόν δυνάμεις των ΜΑΤ παρατεταγμένες έξω από το κτίριο της ΕΡΤ. Το παλαιό κτίριο της ΕΡΤ. Βλέπουμε τις δυνάμεις στη Λεωφόρο Μεσογείων Κώστα Σαρικά. Σε ακούμε. Ακριβώς έτσι είναι, βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ραδιομέγαρο της πρώην ΕΡΤ, ΝΕΡΙΤ πλέον.